Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το θέμα της απολιγνητοποίησης στον απόϊχο της επίσκεψης του κύριου Χατζηδάκη, του Υπουργού Ενέργειας. Και έχουμε τη χαρά, Κώστα Μαυρίδη, να φιλοξενούμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έφερε, Κώστα, το θέμα στη Βουλή από τον περασμένο Δεκέμβρη με ερώτηση για την απόσυρση των μονάδων και έλαβε, από ό,τι γνωρίζουμε, και μία απάντηση από τον κύριο Θωμά μέσα στο Γενάρη. Από τον Υφυπουργό προηγήθηκε η ερώτηση της Ελληνικής Λύσης και δόθηκε η απάντηση. Στο βαθμό που ικανοποίησε ή όχι, θα μας πει ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από την Κοζάνη. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Λοιπόν, η Ελληνική Λύση, πώς το βλέπει το θέμα, να μας πείτε. Ακούστε, η χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα έχει μερικά στρατηγικά πλεονεκτήματα. Όταν φτάσει στο σημείο αυτά τα πλεονεκτήματά σου να τα πετά στα σκουπίδια, τότε η μόνη σου δουλειά είναι να είσαι ειδικό σε καθαριστής βιομηχανικών μονάδων και τη ανάπτυξη. Και αναφέρομαι στον κύριο Χατζηδάκη. Ο άνθρωπος δεν είναι υπουργός, είναι ειδικός και καθαριστής. Ή άνθρωπος ειδικών αποστολών. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Λάρκο. Ό,τι υπάρχει είναι τα ναυπηγεία μας. Δεν ήταν αεροπλάνα μας. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία της υπάρξης του κύριου Χατζηδάκη είναι ότι είναι υπουργός ειδικού σκοπού. Δεν μπορείς τον τεράστιο θησαυρό που κρύβει η γη της Ελλάδος να τον εκποιείς, να τον πουλάς και να λες μάλιστα και το εξής αμίμητο. Ότι εγώ θα είμαι από τις πράσινες χώρες. Πράσινάλογα. Για ποιο λόγο, ποια είναι η Ελλάδα που θα είναι πράσινη χώρα το 2023-2024, όταν είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει ορυκτό πλούτο, είτε λιγνίτη, φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο. Δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά το λέω αυτό, για να μην πάω στην άλλη πλευρά, ότι εργάζονται, θα έλεγα, οι ίδιοι αυτοβούλος και υγειοθελώς για να εξυπηρετήσουν τη Γερμανία αλλά και τα άλλα συμφέροντα τα εγχώρια. Δεν θέλω να σκεφτώ μέχρι εκεί. Αλλά ποιο ενδιαφέρεται για να πάρει τους λιγνίτες, σκεφτείτε. Γιατί η Πολωνία δηλαδή δεν συνενεί ή η Γερμανία και χρησιμοποιούν τις λιγνίτες και οι δύο χώρες συνεχώς. Και ποιος μου λέει εμένα ότι όλη αυτή η ιστορία περί του λιγνίτου και του διοξιδίου, το άνθρακος, το οποίο είναι απαραίτητο στη φύση, έτσι μην κοροϊδευόμαστε, είναι μια πραγματική ιστορία ή δεν είναι μια ιστορία φτιαχτή από κάποιους για να πάρουν κοψοχρονιά την περιουσία μας. Και άντε να πάω στο παρακάτω, αν θέλετε, έτσι, ότι είναι η σωστή επιλογή τους. Σωστή εντός εισαγωγικών. Η ερημοποίηση, δεν σκέφτεται ότι θα ερημοποιήσει η Δυτική Μακεδονία, θα τελειώσει η Δυτική Μακεδονία. Από τους λιγνίτες και τα εργοστάσια αυτά και από τη ΤΕΗ συντηρούνται χιλιάδες οικογένειες. Έχουν βρει άλλες δουλειές στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή τους είπαν, κοιτάξτε, να μην ασχολείστε, θα πάτε να δουλέψετε εκεί. Με το ίδιο μισθό, τι τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ή πλεονεκτήματα. Ούτε αυτό κάνουν. Δηλαδή οδηγούν στην ανεργία χιλιάδες κόσμου, χωρίς να του προτείνουν λύση η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, έχει έναν σκοπό, να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Όταν οδηγείς και σύρεις μια χώρα στην ανεργία, πρέπει να βρεις και σε υποχρεωμένο κατά το Σύνταγμα του βρίσκεται του ανθρώπου. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι δεν είχαν σχέδιο, δεν είχαν πρόγραμμα και το μόνο που έχουν είναι το σχέδιο ξεπουλήματος. Και το λέω μάγκα για να το καταλάβουν κάποιοι. Λέει ο κύριος Υπουργός, λέει η κυβέρνηση, θα έλεγα κατ' επέκταση, ότι σήμερα η ΔΕΗ έτσι όπως λειτουργεί με τους λιγνίτες είναι μια παθητική ιστορία και με τους φόρους και τους ρήπους μπαίνει συνεχώς μέσα. Και άρα πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να εξυγειανθεί. Και μια από τις μορφές αυτές είναι, πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα και τους ρήπους, είναι και η εξυγείαση της επιχείρησης. Τι απαντάτε σε αυτό? Αν μου βρείτε μια εταιρεία που εξυγείανε ο κ. Χατζηδάκης, ένα δηλαδή πείραμα στο οποίο πέτυχε ο Υπουργός, να το συζητήσω. Προφάσισα να αμαρτήσω όλα αυτά. Και στο λέω ευθέως, οπότε πείραμα Υπουργού ή Υπουργού Ειδικού Σκοπού, όταν θυσιάζει χιλιάδες ανθρώπους, εκατόμπες αν θέλετε ανέργων, πολιτών, δεν είναι πείραμα. Είναι πείραμα για τις ζωές των ανθρώπων. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Γιατί δεν ψάχνουν να βρουν πόσες δίνει το κράτος ποσές προς τα ΔΕΗ? Γιατί δεν ψάχνουν να βρουν πόσες εταιρείες φίλων τους προς τους ΔΕΗ? Γιατί δεν πήραν τα λεφτά του μιλιώνει όλα πίσω τα 250 εκατομμύρια κυκλοφορεί ελεύθερος? Για ρωτήστε λίγο. 250 εκατομμύρια ευρώ έφαγε τους ανθρώπους που κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι καλά η αποφάση της δικαιοσύνης. Ο οποίος κατέκλασε τη ΔΕΗ και το ελληνικό κράτος. Είναι φίλοι τους, ξέρετε. Πάνε στη Μύκονο μαζί, ταξιδεύουν μαζί, κάνουν δουλειές μαζί. Γιατί δεν βλέπουν πόσα κοστάει αδερφέ Αγγελόπουλη, έτσι? Άρα, κύριε Πρόεδρε, ειδικού σκοπού όμως για ποιον τελικά? Το αναφέρετε πολλές φορές. Υπέρ των εγχώριων συμφερόντων ενδεχομένως. Σας είπα για τα εγχώρια συμφερόντα αλλά και για άλλους παράγοντες οι οποίοι είναι εξωγενείς. Τι θέλουν να πάρουν, την καλή ΔΕΗ ή την κακή ΔΕΗ? Εγχώρια συμφέροντα, ποιοι είναι για παράδειγμα? Όταν λέμε εγχώρια συμφέροντα, ποιοι είναι για παράδειγμα? Για ποιους μιλάμε? Ασχολούνται με την ενέργεια, ρε παιδιά. Ξαφνικά ξέπτωσαν σαν μανιτάρια πάροχοι για την ενέργεια. Δεν ξέρετε αυτό εσείς? Εμείς το ξέρουμε, εγώ θέλω να ακούσω εσάς. Ακούστε λίγο. Το ξέρετε, το ιστορικό είναι το ερώτημα, προς Θεού, έτσι. Λέω λοιπόν για να το καταλάβει και ο τηλεθεατής σας. Όταν ξαφνικά απελευθερώθηκε, λέει, η ενέργεια στη χώρα μας, δημιουργήθηκαν δεκάδες εταιρείες παρόχων ενέργειας, αλλά δεν έχουν ούτε δίκτυα, δεν έχουν ούτε παραγωγή ενέργειας οι ίδιοι και δίνουν ρεύμα. Το οποίο το αγοράζουν φθηνότερα με τις γνωστές δόμες,
Έτσι. Τι γνωστέ δηλαδή υποθέσει που έπαιρναν χαμηλότερα τιμή του ρεύματο από τη ΔΕΗ και το πούλησαν πιο ακριβά από τη ΔΕΗ. Δηλαδή το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και το συνεχίζει και η Δημοκρατία. Δηλαδή δίνανε χαμηλότερη τιμή στην ιδιωτική εταιρεία η οποία απλά είχε ένα γραφείο και ήταν πάροχο λέει ενέργεια. Γραφείο με ένα γραφείο. Και έβγαζε 10 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί δεν είχαμε απώλειες από τη ΔΕΗ. Όταν, να σου το πω διαφορετικά, όταν υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι δίνουν ρεύμα σε φτωχούς ανθρώπους Έλληνες, αλλά υπάρχουν και πλούσιοι οι οποίοι καταναλώνουν ρεύμα και δεν πληρώνουν ποτέ. Ας ασχοληθούμε λίγο με αυτά τα θεματάκια για να δούμε πόσα λεπτά έχει χάσει δεκαετίες τώρα η ΔΕΗ από την περίεργη, αν θέλετε, πολιτική των κυβερνήσεων να μην κυνηγούν αυτούς που κοστούν τα πολλά λεπτά και να συζητήσουν τα υπόλοιπα. Δεν είναι το θέμα τους αυτό, πιστέψτε μου. Να σου το πω διαφορετικά. Και τα αεροδρόμια λέγανε ήταν μέσα. Γιατί είναι κερδοφόρα τώρα. Τα αεροδρόμια που πουλήθηκαν. Και από ό,τι ξέρετε της Κοζάνης δεν λειτουργεί. Ενώ έπρεπε να έχει ένα αεροδρόμιο η Δυτική Μακεδονία. Έχει αεροδρόμιο η Δυτική Μακεδονία. Και της Καστοριάς, κύριε Πρόεδρε. Και της Κοζάνης είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν έπρεπε να έχει η Δυτική Μακεδονία ένα αεροδρόμιο. Δηλαδή τα αυτονόητα σας λέω. Και το λέω και να καταλάβουν οι Έλληνες. Και τι λέγανε, ότι τα αεροδρόμια είναι μέσα. Τα πούλησαν λοιπόν σε μια εταιρεία γερμανική, κρατική γερμανική εταιρεία και βγάζουν κέρδη δυσθεώρητα. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι κυβερνήσεις που ασκούσαν οικονομική πολιτική σε αυτούς τους οργανισμούς, στις ΔΕΚΟ, δεν έκαναν το παραμικρό για να πετύχουν οι οργανισμοί αυτοί. Οι κυβερνήσεις λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας τους άφηναν δηλαδή επίτηδες. Ακριβώς. Να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, είτε το κάνουν εκδόλου, είτε να ανήκαν. Ή το ένα ή το άλλο, για μένα είναι μεμτό. Ήταν ικανότητα, είτε αν θέλετε δόλο. Αν είναι δόλο, πρέπει να δικαστούν. Αν είναι ανικανότητα, πρέπει να φύγουν με τις εκλογές. Όποιες και αν είναι αυτές. Και όποτε και γίνουν αυτές. Θέλω να καταλάβει, δηλαδή, ο κράτης. Ακούστε, πέρα από αυτά τα τεχνοκρατικά. Πάμε στην ουσία. Έχουμε γνωστούς που δουλεύουν στην Μακεδονία στα εργοστάσια αυτά. Για τους πρόγραμμα το πρωί. Πάντα μην είναι ανεργοί. Πάντα στο παιδί μου αέρα. Δηλαδή, η πολιτεία αποφάσισε να κλείσει τα εργοστάσια. Ωραία. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη με βάση το Σύνταγμα να βρει και δουλειά στους ανθρώπους που θα βγουν από εκεί μέσα. Όχι να τους κάνει συνταξιούχους με το ζόρι, με χαμηλή σύνταξη. Οικειοθελεί από φόρους. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση λέει για 2 γιγαβάτ φωτοβολταϊκό πάρκο. Λέει ότι για ειδικά φορολογικά κίνητρα. Αυτό αναφέρουν στο σχέδιο. Λέει ότι θα έχουν και την έξοδο με κίνητρα, αλλά και τη δυνατότητα μετάταξης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αγαπητοί μου, εγώ να δεχτώ αυτό που λέει. Που δεν τον πιστεύω. Το ίδιο έλεγε στην Ολυμπιακή. Την έκλεισε και η ΕΤΖΕ είναι κερδοφόρα. Το ίδιο έλεγε και με τα αεροδρόμια που ιδιωτικοποίησε. Ότι είναι μέσα και μετά κλείσουμε και ο ιδιώτης βγάζει κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι κακοί πολιτικοί, κακοί κυβερνώντες, κακοί υπουργοί, κακοί επιχειρηματίες στο εισαγωγικό. Τι πιο απλό να σας πω. Δηλαδή, τον δώσε στο εκδότη του θεατές, το λέω. Μάλιστα. Εγώ να δεχτώ ότι είναι μέσα οι εταιρείες. Έτσι λέγανε για την Ολυμπιακή, έτσι λέγανε εν πάση περιπτώσει για τα αεροδρόμια, έτσι λέγανε για κάτι που σε πουλάνε. Εσείς θα το συνεχίσετε το θέμα. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εσείς το θέμα της απολιγνητοποίησης θα το συνεχίσετε στη Βουλή, θα το ξαναφέρνετε. Όσο με παίρνει και όσο ζω, εγώ δεν θέλω να δω τη Δυτική Μακεδονία να ερημώνει, δε παιδιά. Έρημος θα έχει. Τώρα πλάκα κάνουμε. Από πού ζει η Δυτική Μακεδονία? Από το πρωτογενή τομέα? Ελάχιστη συνεισφορά του πρωτογενού τομέα. Λοιπόν, δηλαδή κόβουμε το. Πονάει το δόντι μας και κόβουμε το κεφάλι μας. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι από τους ανθρώπους. Τους παρατάτε, με ενδιαφέρει η ζωή σας. Ξέρετε, έχω συγγενείς στη Φλόρινα. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος κόμματος. Είμαι στο μοναδικό κόμμα από την επαρχία. Και δυστυχώς πολλοί νομοί στη Δυτική Μακεδονία ή στη Μακεδονία δεν μας τίμησαν ως περιφερειακό κόμμα, ως μακεδονικό κόμμα, ως κόμμα της Μακεδονίας μας. Λέω το εξής. Έχω συγγενείς που δουλεύουν στα λειτουργία στη Φλόρινα. Τι έτσι πω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή σας. Κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουμε λίγο, παιδί σας έχουμε κιόλας και είναι και η πρώτη σας μεγάλη συνέντευξη τουλάχιστον εδώ πέρα στη Δυτική Μακεδονία. Όταν θα έρθω, φαντάζομαι θα με τιμήσετε. Θα σας περιμένουμε και στο στούντιο. Απλώς λίγο να πιάσουμε λίγο για το θέμα των ελληνοτουρκικών. Εκεί πέρα πώς θα βλέπετε τα πράγματα που εντάσσεται από την άλλη πλευρά συνεχίζονται και πώς θα χειρίζεται μέχρι στιγμής η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, η ελληνική λύση είναι ένα μικρό κόμμα το οποίο όμως έχει πολύ δυνατή φωνή. Σήμερα στη Βουλή αποκάλυψα 2 μεγάλα σκάνδαλα. Προσπάθησαν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να κρύψουν την αλήθεια από τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει χάγη για την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πάμε στη χάγη με την Τουρκία. Είναι αδιανόητο το έγκλημα που πάει να γίνει. Είναι προδοσία. Γιατί, αν μιλάμε για το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, αρμόδιο δικαστήριο δεν είναι η Χάγη, είναι το Αμβούργο. Ούτε τα βασικά δεν ξέρουν οι κύριοι στο κοινοβούλιο μας. Τα έλεγα σήμερα στη Βουλή, αν μπείτε στο δηλαδή το δείτε. Δηλαδή, αν συζητήσουμε για την ΑΟΣ, πρέπει να πάμε στη Χάγη. Αυτή είναι η διαφορά μας με την Τουρκία. Η ΑΟΣ. Άρα πάμε στο Αμβούργο. Τι δουλειά έχουμε στη Χάγη? Θέλουν να μας πάνε λοιπόν για την υφαλοκρηπίδα στη Χάγη, όταν γνωρίζουν εκ προημίου οι ίδιοι οι βουλευτές και οι υπουργοί των κομμάτων, των μεγάλων και του ΠΑΣΟΚ, ότι η Χάγη δεν αποφασίζει πάντοτε με βάση το δίκαιο. Την υπόθεση παραδείγματος χάρη Μάλτας και Λιβύης αποφάσισε υπέρ της Λιβύης. Είναι μια σύγκρουση όπως Τουρκίας και Ελλάδος. Είπε δηλαδή ότι η Μάλτα δεν έχει ΑΟΣ. Την υπόθεση όμως των Φιλιππίνων και της Κίνας αποφάσισε υπέρ των Φιλιππίνων. Είπαν τα νησιά και έχουν ΑΟΣ. Και θα πάω να ρισκάρω εγώ
μια περιουσία ελληνική, δισεκατομμύρια ευρώ φυσικού αερίου ή πετρελαίου, να κάνω εγώ την Τουρκία εντός αγωγικών μάγκα πηγαίνοντας στη Χάγη, γιατί είμαι σίγουρος ότι επειδή δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής των αποφάσεων, η Τουρκία, αν δεν της αρέσει η απόφαση να πει δεν με νοιάζει, γράφω στα παλιά με τα παπούτσια, αν είναι υπέρ της, θα τη δεχτεί. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ό,τι και να κάνουμε, χαμένοι. Η Τουρκία θα μας πιέσει, θα μας οδηγήσει σε κάποιο θερμό επεισόδιο, πιστεύετε, με αυτή την τακτική? Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Εδώ και 30-50 χρόνια ζούμε με το φόβο ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο. Κάποια στιγμή αυτό το φοβικό σύνδρομο πρέπει να το ξεπεράσουμε. Αν έχεις ένα γείτονα ο οποίος όλη μέρα σου προκαλεί τη γυναίκα, το παιδί, την κόρη κτλ., ότι θα τη βιάσει, θα τη σκοτώσει ή θα την κάνει ό,τι δεν αρκετά αν έχεσαι, στο τέλος θα το κάνει και θα πει και θα πει και ευχαριστώ. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας. Και θα δώσω και ένα παράδειγμα. Κανείς δεν έχει μιλήσει το 12, ο Παπανδρέου συμφώνησε με την Κύπρο, η ΑΟΣ της Κύπρου να πάει ανατολικά. Χάσαμε 5 μοίρες γιατί πίεσε ο Γιώργος Παπανδρέου, το είπα στη Βουλή σήμερα. Και άρχισαν να τα μαστάνε όλοι τους. Αυτό είναι προδοσία για αυτήν. Όταν πηγαίνεις ανατολικά 5 μοίρες στην Κυπριακή ΑΟΣ και την Ελληνική, σημαίνει ότι η Τουρκία αποκτά ΑΟΣ μέχρι την Αίγυπτο. Έχουν γίνει εγκλήματα στο θέμα αυτό. Αλλά κανείς δεν μιλάει. Και αυτό με προβληματίζει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, καθηγητήσκων, μια ομάδα πολιτικήσκων, πολιτικών, οι οποίοι θέλουν να μας στείλουν στη Χάγη γιατί το σχέδιο τους είναι αυτό. Να πάμε στη Χάγη και αν χάσουμε να πούνε, είδατε, χάσαμε, δεν έχουμε δίκιο εμείς, έχουν δίκιο οι Τούρκοι. Εάν κερδίσουμε όμως, δεν δεσμεύονται ότι θα αποφασίσουν αν κάνει κάτι η Τουρκία να επιβάλλουν τη δύναμη της ισχύως. Είναι αυτό που φωνάζω και λέω συνεχώς. Θα μείνουμε πάλι μόνοι μας, λέτε δηλαδή. Πάντα ήμασταν μόνοι μας. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Και το 40, το 1940 πάλι μόνοι μας ήμασταν. Και το 1974 ήμασταν μόνοι μας στην Κύπρο. Ποτέ, να μην πω ότι ήταν απέναντί μας και οι Αμερικανικοί Άγγλοι τότε, έτσι. Οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών. Επειδή κάνετε... Ελλάς, ναι, παρακαλώ. Η Ελλάς πάντοτε ήταν μόνη και πάντα θα ήμασταν μόνοι. Απλά οι ηγέτες που την κυβερνούν είναι ηγετίσκοι. Δυστυχώς το λέω αυτό. Και οι υπουργοί είναι υπουργίσκοι. Όταν μου λένε τον κύριο Χατζηδάκη, πείτε μου εσείς ο Χατζηδάκης τι πέτυχε στη ζωή του. Ως υπουργός. Τι μεγάλο έχει φτιάξει. Τίποτα. Ειδικές εγκαθαρίσεις σε οργανισμό και δίκο. Και δέκο τυχαίο και αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Επειδή... Είναι ο υπουργός ειδικού σκοπού. Πρόεδρε, να πάρουμε, για... να πάρουμε έλα, και την άποψή σας σε σχέση με το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Να, αγαπητέ μου, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Το θέμα του προσφυγικού δεν επιλύεται με ασπιρίνες. Είναι μια γάγκρανα εισαγωγικών. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Για να μην έρχεται ο κόσμος είναι το θέμα. Αυτοί κάνουν, διαχειρίζονται αυτούς που έρχονται χωρίς να κλείνουν τα σύνορά μας. Είναι σαν να είστε σπίτι σας, έχετε τα παράθυρα σας σε ώρα τα ανοιχτά, να μην έχετε παράθυρα σπίτι και επιχειρείτε εσείς την πόρτα να την κλείσετε και να μην μπαίνουν μέσα στα κουνούπια. Για να καταλάβετε. Που είναι για το εισαγωγικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, πρέπει να κλείσεις τα παράθυρά σου, να κλείσεις πόρτα σου και δεν μπαίνει κανένας μέσα. Αυτοί λένε, να μεταφέρουμε από τα νησιά όσους μπορούμε στην υπηρετική Ελλάδα και να κάνουμε νέες δομές στο ανατολικό μας Αιγαίο. Εγώ ρωτώ εσάς, αν η Τουρκία χτυπήσει την Ελλάδα, πότε χτυπήσει? Τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τα ανατολικά μας, σύνορα. Και εγώ γεμίζω με Ισλαμιστές που δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν διαβατήρια, δεν έχουν ταυτότητες. Γεμίζω τη χώρα μου με ανθρώπους έτσι, υπόπτους, θα πω, ή μη γνωρίζοντας ποιοι είναι όλοι αυτοί, και τους βάζω σπέντη φάλακα στη χώρα μου. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά. Στεγανοποιείς τα σύνορά σου, κάνεις pushback και τους πας τα κατοίκια στα νησιά. Λέτε δηλαδή. Η ιδέα στο δίχτυ στο Αιγαίο είναι στη σωστή κατεύθυνση κατά εσάς? Εγώ, κυρία μου, δεν θέλω να μαζεύω τις τσούχτες και τις μέδουσες στη θάλασσα. Αυτό το δίχτυ είναι για τις μέδουσες, ξέρετε. Εγώ θέλω να μην έρχονται εδώ. Και αν θέλετε να κάνετε και κάτι καλύτερο ως κυβέρνηση, το είπα και χθες στη Βουλή, τότε κάνετε το πολύ απλό. Η έρευνα και η διάσωση, ξέρετε, είναι συγκεκριμένη διαδικασία διεθνώς. Με το που βλέπουμε πλοίο από απέναντι να έρχεται, γιατί έχουμε τη δυνατότητα αυτή, έχουμε τα ειδικά ραντάρ, σηκώνεις δικό σου ελικόπτερο, στέλνεις το δικό σου λιμενικό στα χωρικά της Τουρκίας για να τους διασώσεις και τους ενημερώνεις. Ξεκινάνε να πάνε να τους διασώσω. Πριν φτάσουν στα δικά σύνορα. Να δεις πώς θα τρέξουν οι Τούρκοι να τους μαζέψουν πάλι. Γιατί δεν θα σε αφήσουν ποτέ στη χώρα να κάνεις έρευνα και διάσωση. Ενώ διεθνώς επιτρέπεται να ξέρετε. Για τις επιτάξεις, κύριε Πρόεδρε, που προχωράει η κυβέρνηση, ποια είναι η γνώμη σας? Ακούστε με λίγο, και αν αυτές οι επιτάξεις θα προχωρήσουν και στην ενδοχώρα, αν το ξέρετε αυτό. Είστε ο κ. Γαϊτάνης, ο κ. Μαυρίδης. Ο Γαϊτάνης μου, ο Απόστολος. Κύριε Γαϊτάνη μου, τι φλανάκι η Χούντα. Επιτάξεις γινόταν επί Χούντας. Μην κοροϊδευόμαστε. Γίνονται και σε θεομηνίες, εκτός αν θεωρούν ότι είναι θεομηνία το λαθό μεταναστευτικό επειδή δεν μπορούν να το λύσουν. Απλά αποδεικνύεται ότι δεν είχαν ποτέ σχέδιο, δεν έχουν πρόγραμμα, λειτουργούν στα τυφλά. Όπως ακούλησαμε το θέμα του Μακεδονικού, πρόδωσαν τη Μακεδονία, αλλά δυστυχώς οι Μακεδόνες δεν έκαναν το παραμικρό για να αντισταθούν. Οι Βορελαδίτες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία παρά την πρόταση της Μακεδονίας. Έτσι κάνουν και εδώ. Γιατί ξέρουν κάποιοι, ξέρετε, που επενδύουν την κοντή μνήμη των Ελλήνων. Επενδύουν στην κοντή μνήμη των πολιτών, οι οποίοι θα ψηφίσουν σύνδεση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
Γιατί προηγουμένως ψήφισαν Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η λαθεμένη τακτική του πολίτου. Επειδή... Και εδώ φταίμε όλοι οι πολίτες. Επειδή κάνετε, για να τελειώνω και εγώ το τελευταίο μου ερώτημα, επειδή κάνετε αναφορά για τη Μακεδονία, αυτό το παιχνίδι που παίζεται από την υπηρεσιακή κυβέρνηση στη γειτονική χώρα με την Υπουργό Εργασίας του ΒΜΡΟ, που δεν αλλάζει την πινακίδα που πίσω παραμένει το όνομα της Μακεδονίας και, όχι, και δεν μπαίνει η Βόρεια Μακεδονία. Αυτό πώς το σχολιάζετε και πώς βλέπετε, υποθετικά, αν το ΒΜΡΟ κάποια στιγμή γίνει εξουσία στη γειτονική χώρα, προσπαθεί να ακυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ακούστε με. Αν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση, έπρεπε σήμερα, όχι να κάνουμε διάβημα, να απαγορεύσουμε την είσοδο στην κυρία αυτή ή στο διηνεκές. Η κυρία αυτή κάθε καλοκαίρι για τη Χαλκίδα και κάνει μπάνια. Και από ό,τι έχω μάθει, η μία πλευρά του Σογιού της είναι από τη Μακεδονία μας, τη δικιά μας Μακεδονία. Η μία και μοναδική, την Ελλάδα μας. Έχουν φύγει το 49, θυμάστε την ιστορία, αυτή μην ξαναγυρίζουμε πίσω. Είναι από αυτούς που είχαν φύγει εκεί και είναι απόγονοι αυτών. Θα τις απαγόρευα και θα ήταν ανεπιθύμητη στη χώρα μου. Τέλος. Όποιος δεν προκαλεί θα είναι ανεπιθύμητος στα σύνορα. Δεν θα μπαίνει. Καταλάβατε. Θα προσπαθήσει, σε ένα υποθετικό ερώτημα, αν το ΒΜΡΟ γίνει εξουσία, να προσπαθήσει να ακυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Αγαπητοί μου, γιατί μπαίνετε στο δίλημα ΒΜΡΟ ή ΖΑΕΦ. Το ίδιο πράγμα είναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή ο ΖΑΕΦ τι ζήτησε, γιατί πήρε Βόρεια Μακεδονία, ποια είναι η διαφορά. Μακεδονία πήρε, γλώσσα πήρε, εθνότητα πήρε. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα. Απλά μας βιάσαν, αλλά μας βιάσαν λιγότερο. Αυτό μου λέτε. Βιαστήκαμε παραφύσιν ως χώρα από το μικρό αυτό λιλιπούτιο κρατήδιο, υβρίδιο κρατηδίου που λέγεται Σκόπια. Το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς, σε όλους μας το λέω. Μάλιστα. Θέλω να καταλάβετε δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει αν βιάστηκε λίγο ή όχι ή πολύ το θύμα, ότι βιάστηκε το γεγονός. Και αυτό όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ, κύριε Βελόπουλε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.